Λοιπόν, Χριστόφορος Λιβαδιώτης, άλλο ένα παράθυρο head coach της Εθνικής μας. Σήμερα η Εθνική ήταν καλύτερη, η καλύτερη Εθνική που είδαμε τον τελευταίο καιρό. Μας άρεσε πάρα πολύ την ώρα της μετάδοσης, αμυντικά εξαιρετική. Κάποια πράγματα δεν μας βγήκαν, κάποια σούτ από μακριά. Επιστρέψαμε όμως και δύο φορές από διψήφιο αριθμό πόντων. Coach, πες μας λίγο πώς έζησες εσύ αυτόν τον αγώνα. Θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα που βρεθήκαμε έτσι στα παράθυρα φαινόταν από τη διάθεση των παιχτών και από την νοοτροπία ότι κάναμε έτσι καλή δουλειά στις προπονήσεις. Το είπα και στα παιδιά ότι θεωρώ ότι θα έχουμε καλές εμφανίσεις. Σίγουρα το παιχνίδι πήγε νοριακά. Όπως είπες, μας φύγανε δύο φορές από 10 πόντους. Καταφέραμε να επιστρέψουμε. Έχουμε τα μειονεκτήματά μας, προσπαθούμε να τα καλύψουμε το size που και την αθλητικότητα μέσα από κάποιες τακτικές που σίγουρα κάποια πράγματα άλλα θα δώσεις. Νομίζω ότι ήμασταν μέσα στους στόχους μας, μέσα στο παιχνίδι. Λες και εσύ κάποιες βολές, κάποια καλά σουτ που είχαμε ενίσχυ θέρμας, λίγο η κούραση. Νομίζω ότι στο τέλος δεν μας άφησαν να το κερδίσουμε το παιχνίδι. Πόσο αισιόδοξο είσαι για αυτήν την Εθνική με την προσθήκη του Χριστοδούλου, με το ανέβασμα του Τίνκα, με τον Σιμιτζή να είναι πλέον στην ομάδα και τον Βίλις, που τον ξέρεις και από τον Κεραυνό, να έρχεται? Υπάρχει σίγουρα αισιοδοξία. Τώρα παίζουμε με ομάδες που είναι έναν επίπεδο πιο πάνω από αυτές που παίζαμε. Στα προηγούμενα παράθυρα είχαμε δείξει καλά στοιχεία, καταφέραμε να κάνουμε και νίκη. Τώρα ξαναψάχνουμε να κάνουμε έτσι ακόμα μια νίκη να τονωθούμε. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά είμαι αισιοδοξός γιατί τα παιδιά καταρχήν είναι σε πολύ καλές ηλικίες. Οι βασικοί πυλώνες της ομάδας, υπάρχει νοοτροπία, υπάρχει ομαδικότητα. Και νομίζω και με την προσήκη του Ταράγου Ήλις, που είμαι σίγουρος θα μας δώσει πολλά πράγματα και θα απελευθερώσει και τα άλλα παιδιά, θα είμαστε ακόμη καλύτερα. Coach, έχεις 10 δευτερόλεπτα, θα καλέσεις τον κόσμο την Κυριακή να έρθει 4 ώρα με τη Βουλγαρία. Κοίταξε η κάμερα. Να καλέσουμε τον κόσμο να έχουμε έτσι μια πιο μαζική προσέλευση στο παιχνίδι της Κυριακής. Νομίζω η ώρα 4 είναι μια πολύ καλή ώρα, οπότε πάρτε το καφεδάκι σας και ελάτε να στηρίξετε και να χειροκροτήσετε τους παίχτες μας. Εγώ ας σε έβλεπα πάντως ή θα σε δω στο YouTube μετά, σίγουρα θα έρθω με επίσης. Coach, ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία στη συνέχεια και καλή συνέχεια στην ομάδα μας. Άστε καλά.